ομάδα. Αυτό είναι το βίντεο του γνωστού αμερικανικού περιοδικού. Εξαίρει την νοστιμιά του λουκουμά, τον οποίο αποκαλεί ελληνικό γλυκό. Τα νέα και η διαφήμιση που έκαναν οι Αμερικανοί στο γλυκό ελληνικό προϊόν έφτασαν στην γειτονική χώρα. Έξαλλοι έγιναν οι Τούρκοι, οι οποίοι μας κατηγορούν ότι τους κλέβουμε τις νοστιμιές. Περιμένω μια μέρα να μας πάρουν και το λαχματζούν και τότε θα τους μαυρίσω. Ε, όχι. Τι θα το κάνετε και το λουκουμά πια? Θα το μοιράζετε στις κηδείες και στις εισόδους των εκκλησιών? Δεν υπάρχει φαγητό και γλυκό που δεν έχετε πάρει. Δεν τρέπεσαι, αδέλφοι? Δεν υπάρχει ελληνικό ημά μπαϊλντί? Ο Έλληνας μάγειρας Δημήτρης Αβαλιώτης μιλά για ελληνική λιχουδιά, ενώ η Ναταλή που εργάζεται σε λουκουματζί δικό του συνδέει με τους Έλληνες μαγειτές. Όπως και ο μπακλαβάς, εμείς οι Έλληνες συμφωνούμε ότι έχει ρίζες από αυτούς, έτσι και ο λουκουμάς είναι καθαρά ελληνικό. Από τη γιαγιά μας που κάνει τις τηγανίτες, που κάνει το λουκουμά, είναι καθαρά ελληνικό φαγητό. Έχουν παρουσιάσει τους λουκουμάδες σαν ένα προϊόν το οποίο δίνανε στους αρχαίους Έλληνες πριν τα αγωνίσματα. Σαν δύναμη, τέλος πάντων, να παίρνουν ενέργεια από αυτό. Τρία φλιτζάνια αλεύρι, ένα φλιτζάνι γάλα, ένα σκύβος μαγιά, δύο κουταλιές της σούπας βούτυρο, τρεις ζάχαρη, λίγο αλάτι και δύο βανίλιες χρειάζονται για έναν καλό λουκουμά. Στην ουσία δεν υπάρχει διαφορά. Είναι τα ίδια. Απλά τα λέμε και τουρκικά και ελληνικά. Οι Κινέζοι τουρίστες δεν ξέρουν ούτε να τον προφέρουν. Οι Γερμανοί δεν θέλουν να εκφέρουν άποψη. No, we've never heard about it. Ο κύριος Κώστας μας αποκαλύπτει την καταγωγή του λουκουμά. Από την Ελλάδα, από την Αθήνα. Εδώ. Στα δύο. Γνωρίζετε και το ταχυδρομικό κώδικα? Ευχαριστώ. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο τελικός του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη μεγάλης ελληνικής τηλεπικοινωνίας.